Και να περάσουμε στο αστυνομικό δελτίο. Ξεκινούν σήμερα οι απολογίες των συλληθέντων για τη δολοφονία της συζύγου του Διονύση Κορφιάτη πέρυσι στη Ζάκυνθο. Αυτή την ώρα αναμένεται ο φερόμενος ως εκτελεστής να οδηγηθεί στον ανακριτή για να απολογηθεί. Έχουμε συνδεθεί με τη Ζάκυνθο. Εκεί βρίσκεται ο Νίκος Γιαπρακάς και θα μας πει περισσότερα, Νίκο. Καλησπέρα, Ματίνα, από το δικαστικό μέγαρο Ζακύνθου, εδώ που πριν από λίγα λεπτά έφτασε ο πρώτος από τους κατηγορούμενους για την υπόθεση της δολοφονίας της 37χρονης συζύγου του επιχειρηματία Διονύση Κορφιάτη, ο οποίος και αυτός δολοφονήθηκε πριν από λίγες ημέρες εδώ στην Ζάκυνθο, προκειμένου να απολογηθεί. Ο 37χρονος κατηγορούμενος έφτασε με αυστηρά μέτρα ασφαλείας εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Ζακύνθου, προκειμένου να απολογηθεί στην ανακρίτρια. Μάλιστα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε και ο συνήγορος υπεράσπιστής του, ο κύριος Αλέξης Κούγιας, προκειμένου να παραβρεθεί στην διαδικασία. Από ό,τι έχουμε μάθει, Ματίνα, έχει ήδη υποβληθεί στην ανακρίτρια ένα αναλυτικό απολογητικό υπόμνημα, το οποίο έχει καταθέσει η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, όπου εκεί εξηγούνται οι θέσεις του κατηγορουμένου για την αθωότητά του. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε να είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, βέβαια, η απολογία του, για να δούμε στο τέλος εάν θα έχουμε την προφυλάκησή του ή αν θα φεθεί ελεύθερος. Να σου πω ότι οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι, Ματίνα, θα απολογηθούν την Δευτέρα, θα ξεκινήσουν απολογίες τους την Δευτέρα εδώ στο δικαστικό μέγαρο της Ζακύνθου.